όπως βλέπεις και από τον τίτλο, έχω τα γενέθλιά μου. Δεν τα έχω τώρα που τραβάω το βίντεο. Τώρα είναι 13 του μήνα. Εγώ έχω γενέθλια αύριο, 14 του μήνα. Οπότε είπα να σου δείξω λίγο τα δωράκια που έχω πάρει μέχρι στιγμής. Και να το δεις και εσύ. Λοιπόν, και ξεκινάω με τις ξαδέρφεις μου, που μου πήρε αυτή την Calvin Klein μπλούζα. Έτσι λίγο ξεφθοριασμένη κιόλας, ένα καφετί ξεφθοριασμένο, πολύ ωραία. Και συνεχίζω με αυτό μου το πήρε η ξαδέρφη μου, Παύλα Κουμπάρα μου. Και είναι ένα μπουστάκι, Tommy Hilfiger. Και στρώνει πάρα πολύ ωραία. Και το έχω φανταστεί με ένα πουκαμισάκι από πάνω. Και στρώνει πάρα πολύ ωραία και το ύφασμα του είναι πάρα πολύ μαλακό. Αυτά από αυτή τη σακουλίτσα. Και τώρα πάμε να σου δείξω τα δώρα που μου πήρε ο Δημήτρης. Περίμενε. Λοιπόν, αρχικά μου πήρε αυτό εδώ το καπέλο. Είναι New Era. Στρώνει πάρα πολύ ωραία. Τώρα δεν μπορώ να το βάλω γιατί έχω την κοτσίδα πίσω. Αυτό είναι το πρώτο δώρο. Και το δεύτερο δώρο είναι αυτά εδώ, τα αθλητικά, που τα ήθελα πάρα πολύ. Αυτό. Και τώρα θα σου δείξω και το τρίτο δώρο που μου πήρε και το τελευταίο. Απλά κάνω μια μικρή παύση για να το φέρω κιόλας. Είναι αυτό εδώ το κουτί που μέσα είχε μία τσάντα Αρμάνι, αλλά όταν την παρήγγειλε ο Δημήτρης δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο μεγάλη. Αυτή εν τέλει είναι τσάντα τύπου ταξιδιού, είναι τεράστια. Δηλαδή, πού να τη βάλεις αυτή στην καθημερινότητά σου, είναι τεράστια, θεωρώ ότι είναι για ταξίδι. Δεν ξέρω. Οπότε τώρα θέλω να την αλλάξω και να πάρουμε κάτι άλλο. Και ψάχνω αυτό το κάτι άλλο. Αλλά ενώ θα σας το δείξω και θα το ενώσω αυτό εδώ το βιντεάκι για να είναι όλα έτσι μαζεμένα τα δώρα που έχω λάβει. Οπότε αυτά έχω πάρει μέχρι στιγμής. Σας είπα, οι περισσότεροι μου δώσανε λεφτά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δωράκια. Τώρα ό,τι άλλο πάρω ή ό,τι άλλο αγοράσω επειδή θα αλλάξω αυτή την τσάντα, θα σας το δείξω εννοείται, για να το ενώσω αυτό το βίντεο και να τα δείτε όλα μαζί. Και εννοείται θα σας δείξω και την αυριανή μέρα που κάθε χρόνο ανεβάζω. Ανεβάζω και τα δικά μου γενέθλια, εννοείται και των παιδιών και του Δημήτρη, φυσικά φυσικά. Αυτά τα λέμε αύριο. Να φοράξεις την παιδεία. Αλλά δεν έχω τα παιχνίδια. Ναι. Αυτό όμως γιατί δεν το βάζεις μέσα, αυτό σε λέω. Ποιο αυτό? Ναι. Πού? Την τσάντα σου. Θα ξανακοθεί. Δεν χωράει. Χωράει. Ίσιο βάλω. Σε πώς να το βάλω? Όπως βάζεις την παιδεία σου. Καλά, πείτε τις χρόνια πολλά σας. Πείτε μου χρόνια πολλά. Έχει χρόνια μέθυρα. Είναι από τα 26 χρονών. Oh. Καλά, δεν ξέρω πώς το θυμάμαι. Πώς το θυμάσαι, πώς το είπα, μωρή. Πρώτη στάση είναι να αφήσω τα μωρά σχολείο. Μία. Έχει πάθει κάτι. Και η άλλη έχει πάθει κάτι. Πάμε! Καλημέρα. Καλή φιλίκη να κάνω. Ήταν να πάω γυμναστήριο πλάνο, γιατί μόνο από εδώ μπορώ να, να στηρίξω το κινητό. Κάτσε να κλείσει και τέτοιο. Λοιπόν. Τώρα τι κάνω, ήταν να πάω γυμναστήριο, αλλά εγώ δεν θα πάω γυμναστήριο, γιατί ο Δημήτρης είναι στο One Salonico και θα πάω από εκεί. Τώρα τι βλέπετε ρε φίλε, δεν ξέρω. Και ψάχνω τώρα, εγώ εντωμεταξύ είχα ντυθεί για γυμναστήριο. Δεν λες πάλι καλά που λίγο, είμαι λίγο ανθρώπινη. Κάπου σας βάζω εκεί, α, τι ωραία πλάνο από εδώ. Λε, ναι. Και δεν βρίσκω τον Gloucester αυτή τη στιγμή. Πού στο... Καλό είναι. Τέλος πάντων. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν εδώ. Όχι. Ξενέρωσα.
Εντάξει, δεν πειράζει. Θα βάλω αυτό εδώ. Κρίμα! Αυτή είμαι. Λίγο σου λούπωσα τα μαλλιά μου. Τζάκι, εντάξει. Δεν είναι και πολύ πολύ χάλια, αλλά εντάξει. Πάω one salon, τα λέμε από εκεί. Σας λέω, εδώ πρέπει να είμαι μόνο εγώ και ο Δημήτρης που έχει φτάσει πάνω. Περιμένουμε έξω το μαγαζί, να ανοίξει. Θα κάνει τέτοιο, πώς λέγεται, ποδαρικό. Καλά θα πάει η μέρα τους. Ευτυχώς είναι και εκείνος ο πελάτης πίσω. Δεν είμαστε οι πρώτοι. Να ξέρεις λοιπόν. Πώς νιώθεις που σήμερα είναι τα γενέθλιά σου? Πάρα πολύ ωραία. Αλλά λίγο κοντεύω στην κάμερα, τρέπομαι να μην το σημαίνω. Είσαι χαρούμενη? Δεν με κλείσω. Είσαι χαρούμενη? Μπράβο, θέλω να χαμογελάς. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Κλείστε την τρέπομαι. Έχει κόσμο, έχει πολιτική. Μόνο εμείς είμαστε εδώ. Έχει κόσμο, λέει. Έχει. Α, χαμός. Αμός! Δύο παρές. 62 δόντια έχει εδώ μέσα. Δύο παρές. Φαίνεται καλά. Ήρθαν και τα πρωινά μας. Άρα γίνει νοστιμό. Εσύ έχεις πάρει με κίτρινο, γιατί δεν έχεις χοληστερίνη. Εγώ πήρα σπράδι. Γιατί? Έχεις χοληστερίνη. Αν μπορεί νοστιμό. Όταν μασάμε δεν τρώμε. Όταν... όταν μασάμε δεν μιλάμε, ειδικά όταν είμαστε vlogger, influencer, πώς το λέτε. Τα μάτια μας εδώ πέρα κάτω. Και λίγο στη Nike, έχω βρει αυτά τα παπουτσάκια για την Ευελίνα, θα σας τα δείξω. Αυτά. Και ψάχνω. Για την Εφέλινα δεν βρίσκω τέτοια. Θα μπορώ να πάρω τα κλασικά τα Air Force, τα λευκά. Δεν ξέρω. Με το σατέν. Είσαι ωραία. Όχι. Εγώ είμαι πιο άσχημη. Ακούτε αυτή τη φωνή? Σημαίνει ότι δεν είμαι μόνη μου. Σημαίνει ότι είμαι με κάποια εδώ που δεν θέλει να φανεί, αλλά σίγουρα η μαμά της θέλει να τη δει στην κάμερα. Δεν θέλει. Λοιπόν, εντάξει, δεν λέω ποια είναι. Θα τη δείτε το βράδυ που θα είναι λίγο πιο περιποιημένη. Τώρα θεωρεί ότι είναι άσχημη. Καλά τα λέω. Μίλα. Δεν πειράζει. Παιδιά, εγώ ήρθα εδώ για καφέ. Έκλεισε η κάμερα, ωραία. Ήρθα εδώ για καφέ, δεν ήπια. Και αυτό. Και ψάχνουμε. Ψάχνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Που δεν θα πούμε. Για να μην μας ματιάξετε. Αυτά. Λοιπόν, μου έμεινε πάρα πολύ λίγη ώρα. Βασικά ήρθα σπίτι. Λάθος τα λέω. Ήρθα σπίτι. Και μου έμεινε πάρα πολύ λίγη ώρα μέχρι να πάρω την Ευελίνα. Και θα σου δείξω λίγο τα ψώνια που έχουμε κάνει και το δώρο του αδερφού μου μαζί με την κοπέλα του. Λοιπόν, τα παπουτσάκια της Ευελίνας είναι αυτά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ cute. Έκλεισε το, η κάμερα, γιατί με πήραν τηλέφωνο. Πήρε ο Δημήτρης λοιπόν καλτσάκια, καλτσούλες μάλλον. Αυτό από εδώ. Μετά πήρε αυτό το παντελόνι που το είδα εγώ χθες. Και πραγματικά είχα τρελαθεί. Είναι Jordan και είναι φοβερό. Δηλαδή, άνετα μου κάνει, άνετα. Αυτό. Και τέλος, πήρε, με παίρνει τηλέφωνο για να μου εγχυθούνε, αλλά δεν μπορώ να το σηκώσω. Λοιπόν, παπούτσια. Αυτά εδώ. Τα οποία είναι Jordan. Και αυτά. Εν τω μεταξύ, πόσο βαρύ η παπούτσι. Αλήθεια, πόσο βαρύ η παπούτσι. Αυτά. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω λίγο το δώρο του αδερφού μου μαζί με την κοπέλα του. Το οποίο το δοκίμασα. Αλλά δεν θα το κρατήσω γιατί μου είναι πάρα πολύ ανοιχτό εδώ μπροστά μου. Είναι μεγάλο δηλαδή. Και είναι ήδη small. Είναι αυτό το Calvin Klein μπλουζάκι που πίσω έχει αυτό το άνοιγμα εδώ,
αλλά μου είναι πολύ μεγάλο, εδώ δεν στέκεται καλά και πρέπει να του αλλάξω. Αυτά. Πάω να τα τακτοποιήσω και να απλώσω τα ρούχα και να φύγω να πάω να πάρω τα παιδιά. Ή μπορεί να στείλω και τον Δημήτρη, γιατί έρχεται τώρα. Θα δω πώς το κάνω. Αυτά. Λοιπόν, έχω τον Δημήτρη και την Εφέλη που ξαπλώνουν. Μάλλον θα τους πάρει ο ύπνος. Και εγώ είμαι με την Ευελίνα. Πολύ ωραία. Κάνω σε 5 λεπτά. 5. Βασικά σε 3 λεπτά. Ναι, τι κάνεις. Θα ρίξω τα σκούπια σου. Ναι. Σε κάνω πολύ όμορφη. Ναι. Θα μην πλύσω τα μαλλιά. Και θα τις κάνω παπούτσια. Και θα τις φάω λακ. Λακ. Ναι. Λακ. Ναι. Λοιπόν, και εγώ είμαι εδώ στο δωμάτιο. Στέλνω κάτι. Και τώρα θα κάνουμε. Στέλνω και κάτι. Θα δείξουμε. Πώς λέγεται. Κάτι για κάτι συνεργασίες, κάτι mail και τέτοια. Πάλι και προσπαθώ να βάλω άκρη με αυτόν που μου πήρε την μπλου, με αυτόν που πουλάει. Τι λέω, παιδιά. Με αυτόν από το e-shop για να αλλάξω την μπλούζα των παιδιών, γιατί μου είναι μεγάλη. Και μιλάω για αυτό τώρα, να δω πώς θα γίνει η αλλαγή. Τελικά σηκώθηκε για να κάνει μαθήματα. Φλιτζάνι. Πείτε σου χρόνια πολλά. Ναι, μωρέ. Ξεχάσατε να τις πείτε το πρωί. Δεν ξεχάσανε, αφού δεν μπορούν να μιλήσουν. Θα το ανεβάσουμε και μετά θα το δούνε. Που λέει το φρύδι μου. Σηκώθηκε για να κάνει μαθήματα. Που λέει το φρύδι μου, θέλει να το ξερίσουμε. Λοιπόν, συνέχισε με την επόμενη. Κάνε και αυτό. Ξερίσουμε λοιπόν, το φρύδι μου. Ο Δημήτρης κοιμάται. Αλλά θέλω να βάλω μετά και την Ευελίνα για ύπνο, για να αντέξει το βράδυ. Λοιπόν, κάθομαι. Η ώρα είναι 4:30. Και τα παιδιά μέσα παίζουν, τρώνε και το τοστάκι τους και έχω κάνει και εγώ τώρα να φάω. Γίνεται μάλλον πίσω. Ο Δημήτρης έχει φύγει τώρα. Πριν από κάνα 5 λεπτό, για να πάει να κάνει κάτι, λέει. Που λογικά όλοι ξέρουμε ότι κάτι θα ετοιμάσει λογικά σήμερα. Οπότε, αυτό. Και μόλις γυρίσει, εμείς θα πούμε κατά τις 9, 9 παρά. Και εμείς μόλις γυρίσει, θέλω να πάω να αφήσω κάτι δέματα, να πάω και στην Ελτά, να αφήσω το δέμα... την επιστροφή που θα κάνω από το μπλουζάκι που μου πήρανε τα παιδιά. Και θα πάρω, τώρα επειδή θα κλείσω το vlog σήμερα, δεν θα σας έχω δείξει τι θα πάρω από την αλλαγή που θα κάνω τώρα. Θα πάρω ένα τζινάκι, Calvin Klein, τζιν σρουτσάκι μάλλον βερμούδα από την Calvin και αυτά. Πρέπει να τα κάνω σήμερα, να το στείλω πίσω ώστε να το παραλάβουν και μετά πρέπει να γυρίσω εδώ και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε. Να σας δείξω και το outfit και όλα αυτά την ώρα που θα ξεκινήσουμε να ετοιμαζόμαστε. Τι άλλο να σας πω. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Επίσης θα κάνω και ένα TikTok haul, όπου θα σας δείχνω ό,τι έχω πάρει στα γενέθλιά μου. Θα έχει και άλλα πραγματάκια, γιατί η τσάντα που θα γυρίσω πίσω, μάλλον την έχω γυρίσει, περιμένω τώρα να τη δεχτούν και να γίνει επιστροφή χρημάτων. Και με εκείνα το ποσό θα πάρω κάποια πράγματα. Απλά δεν ξέρω τι. Ό,τι θα τα κάνω αυτά τα ψωμάκια θα σας τα δείξω εννοείται. Αλλά θα σας τα δείξω στο TikTok. Αυτά, τώρα κάθομαι λίγο να δω τηλεόραση, να χαλαρώσω μέχρι να έρθει η ώρα να φύγουμε. Ευελίνα, θα έρθεις κι εσύ. Έλα κι εσύ. Ευελίνα, έλα κι εσύ. Εσυνοθείς. Thank you.
Και εγώ είμαι έτοιμη να κοιμηθώ. Τώρα είναι 6.30. Και κατά τις 7.30 λίγο να ξεκινήσουμε να ετοιμαζόμαστε. Για να είμαι 8.30 έτοιμη. Πάω λίγο να μαζέψω όλο το σπίτι και να το ετοιμάσω για ύπνο, δηλαδή να κάνω και κρεβάτι και τα λοιπά, για να μην ασχοληθώ μετά τις 7.30, γιατί θέλω όταν θα γυρίσουμε να είναι έτοιμα τα κρεβάτια, γιατί θα γυρίσουμε πιο αργά. Πάνε άνοιξε να φέλει ο μπαμπάς, ήρθε, άνοιξε! Ή αν γυρίσουν τα μωρά και θα κάτσουν με τη θεία μου, να είναι έτοιμα τα κρεβάτια. Τα λέμε μετά. Μας έχουν πιάσει, βοήθεια, κλειδί, κλειδί. Λοιπόν, γιατί έχουμε βγει, τι έχουμε να... Πάντε λίγο πιο εκεί να σας βλέπουμε. Γιατί φοβάμαι. Πείτε ρε, έχουμε βγει λίγο έξω. Για να πάρουμε, να αφήσεις κάτι δεματάκι μωμά. Να αφήσω κάτι δεματάκια. Είναι μωμά του Δημήτρη, ναι. Της αγόρδας. Βασικά, για την κρύβη είναι το αγόρι της μωμάς. Δεν είναι το δικό σου. Κάνε και φρυδάκι. Καλά τα λέει η κοπελιά. Λοιπόν, έχω κάνει το μαλλί μου και το μακιγιάζ. Δεν σας δείχνω όμως το κραγιόν, θα το βάλω στο τέλος. Δεν ξέρω αυτά τα τσουλουφάκια τι να τα κάνω. Να τα κάνω έτσι προς τα μέσα, πώς είναι αυτό. Ή να τα βγάλω προς τα έξω, δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Αυτό είναι το μακιγιάζ μου, απλό, όπως πάντα. Και το μαλάκι μου. Το έκανα προς τα έξω, τώρα δεν ξέρω αν θα κρατήσει. Και αυτά αποφάσισα να τα γυρίσω προς τα μέσα. Έχω βάλει ένα πουκάμισο και το παντελόνι μου, αυτό το κάργο. Και από κάτω έχω συνδυάσει τα νέα μου παπούτσια. Και είμαι έτοιμη. Περιμένω την ξαδέρφη μου. Ο Δημήτρης έχει πάει στο μαγαζί να πάρει φαγητά και τέτοια. Και περιμένω την ξαδέρφη μου για να φύγουμε. Πάμε να σου δείξω και το κορίτσια. Λοιπόν, να σας δω. Λοιπόν, και μποτάκια εννοείται. Και χορεύουμε εδώ μέχρι να έρθουνε. Να, όχι να έρθουνε, μέχρι να έρθει η ξαδέρφη μου. Και παππού και εγώ. Άσε τώρα τα δικά σου. Μίλα της λίγο πιο όμορφα. Πιο όμορφα. Γιατί για αυτά τα καρέ δάχτυλα. Αυτό τι πίνεις, μπράβο. Να την είμαστε το πίνεις. Πώς το μοτάζ αυτό. Όχι αυτό είναι. Όχι αυτό να φανεί όλο. Εδώ που μας κοιτάνε. Και από εδώ. Και από εδώ. Ο Γιώργος πού είναι? Σε βγάζω γιατί πίνεις. Θέλω να το δει ο μπαμπάς αυτό. Ο μπαμπάς θα σε μαλώσει. Μη το κάνεις αυτό. Μη το κάνεις αυτό. Ο μπαμπάς θα σε μαλώσει. Σφαίνεσαι. Εσύ φαίνεσαι, λέω. Θα σε δει χιλιάδες κόσμος εδώ. Μη πίνεις, ρε Γιώργος. Όχι. Θα μπει στο YouTube. Θα σε δεις μετά τη χερούλη. Κούνα το χέρι.
Βάλ το από εκείνη τη μεριά το happy birthday. Μπράβο. Πάνε και εσύ. Μετά. Γιορτάκι και χρόνια. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τις νιώσεις το πως. Και όλοι να λένε ένα. Σε μένα δεν είχε τόσο δυνατά. Γιατί δεν είχε τόσο δυνατά σε μένα. Έκανα. Ρεάλ είμαι. Σου είπα είμαι ρεάλ. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει τακτική στο πάντελ. Δηλαδή το πάντελ είστε διάδα. Το μυστικό είναι να είσαι μπροστά. Οι περισσότεροι ειδικά, αν πάμε παίζουμε και καθόμαστε όλοι πίσω και βαράμε, λες και παίζουμε τένις. Πρέπει να... Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 12. Έχω γυρίσει σπίτι. Ο Δημήτρης με την Εφέλη είναι μέσα στο δωμάτιο και λογικά είναι σε mood ύπνου. Η Ευελίνα κοιμάται. Εγώ έχω ανοίξει τα δώρα μου. Θα τα βάλω τώρα λίγο στη θέση τους. Και... έχω να ξεβαφτώ και να ξεντυθώ για να πάω για ύπνο. Σε 7 ώρες πρέπει να ξυπνήσω και πρέπει και να είμαι ενεργή στη μέρα μου, οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Κλείνω εδώ. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.